εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες καθημερινά να είναι ακριβότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι πάνες του μπορούν. Φυστάλλη. Οι πάνες του μπορούν. Και λέμε μετά για το δημογραφικό τώρα, έτσι. Οι πάνες του μπορούν στην Ευρώπη είναι 0,56 ευρώ, όταν η αμέσως επόμενη τιμή είναι 0,37 στη Γαλλία. Για να μην πάμε στη Γερμανία και να μην κάνουμε και τις συγκρίσεις με το βιωτικό επίπεδο, με τους μισθούς, τις συντάξεις, γενικά τα εισοδήματα. 0,23. Δηλαδή η Γερμανία θέλει τα μισά λεφτά για πάνες μπορούν, όταν οι αποδοχές και τα εισοδήματα είναι διπλάσια και τριπλάσια. Έτσι, πάμε να δούμε το υγρό το απορριπαντικό. Στην Ελλάδα 8,32. Στη Γαλλία 7,14, στη Γερμανία 6,49, στην Ισπανία 5,2, στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο 3,83. Πιο φτηνά δηλαδή να πηγαίνεις Σαββατοκύριακο στην Κύπρο και να κάνεις τα ψώνια σου από το σούπερ μάρκετ, να παίρνεις υγρό από λιπαντικό, να παίρνεις ό,τι χρειάζεται και να γυρίζεις. Πιο φτηνά σου έρχεται. Έτσι όπως και το γάλα, το βρεφικό γάλα. Αν στην Κύπρο, δώστε και το γάλα, παιδιά. Να δούμε. Με ενημερώνουν τι κάνουμε διακοπή. Έχουμε στη Γάζα, κάνουμε διακοπή, κάνουμε σύνδεση. Πείτε μου παρακαλώ, ενημερώστε με τι κάνουμε. Έχουμε, το λέγαμε πριν από λίγη ώρα, Ανδρέα και Άρη, ότι έχουμε στη Γάζα επίθεση. Δώστε μου περισσότερες πληροφορίες. Τι έχουμε, χερσαία επίθεση, βομβαρδισμούς, τι έχουμε. Πυραυλικές επιθέσεις βλέπουμε εδώ. Είμαστε σε ζωντανό, παιδιά. Ωραία, λοιπόν, αφήστε το να βλέπουμε εδώ. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, βλέπουμε τις πυραυλικές επιθέσεις, το λέγαμε και ξεκινώντας ότι η νύχτα θα είναι ίσως η πιο δραματική, Ανδρέα Κυριακόπουλε. Ναι, διότι η κίνηση αυτή που Ισραήλ, ναι, αυτή τη στιγμή όντως έχουμε σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα, έχουμε απάντηση του Ισραηλινού πυροβολικού. Το είπαμε και πριν ότι η απόφαση του Ισραήλ, εκτός από την Τουρκία, να αποσύρει τις διπλωματικές του αποστολές και από άλλες αραβικές χώρες, δείχνουν ότι είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη χερσαία επέμβαση. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ σε συνέντευξή του αναφορικά με τα δεδομένα και τις δυνατότητες του κράτους του Ισραήλ για να στηρίξει μια τέτοια ενέργεια, είπε, εδώ προσέξτε, δεν είναι ο αρμόδιος, για να καταλάβετε δηλαδή ότι είναι δεδομένη η πρόθεση για χερσαία εισβολή, ότι οι όμοιροι και οι άμαχοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα, πρώτη στο μέλημα είναι η εξόντωση της Χαμάς. Όταν βγαίνει ένας υπουργός και το λέει αυτό, το δήλωσε και σε ξένους δημοσιογράφους, το ABC μετέφερε τη συγκεκριμένη δήλωση, σημαίνει πως είναι προαποφασισμένο να γίνει εισβολή. Και γι' αυτό το Ισραήλ αρχίζει και παίρνει τις διπλωματικές του αποστολές, γιατί καταλαβαίνει ότι κινδυνεύουν να γίνουν στόχος αντίον, εάν και εφόσον ξεκινήσει η εισβολή. Μάλιστα. Άρη, ένα σχόλιο και από σένα. Να βλέπουμε, παιδιά, φούλη την εικόνα. Εμάς μας ξέρουν. Να βλέπουν ό,τι μπορούν να σας πει το σκοτάδι. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή στη Γάζα είναι μια συνηθισμένη των τελευταίων ημερών. Έχω την πεποίθηση και το μοιράζω μαζί σας ότι θα προηγηθεί το διάγγελμα Biden που θα γίνει σε λίγη ώρα μερικής ξημερώματα προς Ελλάδα. Και μετά θα αρχίσει η εισβολή. Δεν ξέρω αν θα είναι χερσαία, ξέρω όμως ότι θα είναι ολοκληρωτική. Δυστυχώς. Γιατί στη μάχη αυτή θα σκοτωθούν άμαχα παιδιά που δεν πρέπει να την πληρώσουν, άμαχος πληθυσμός που δεν πρέπει να την πληρώσει, γιατί ο πόλεμος γίνεται σε μια Χαμάς που έχει ανακατευτεί με αθώο λαό. Αυτόν χρησιμοποιεί ως ασπίδα της. Δυστυχώς όμως τους πολέμους, οι βόμβες και οι σφαίρες δεν γράφουν διεύθυνση και όνομα, τη ρίχνουν και όποιον τάει ο χάρος. Δυστυχώς. Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε. Όποια εξέλιξη παρακαλώ έχουμε να με ενημερώσουν. Και είχαμε, σας είπαμε, με τα ντρόμ στην επίθεση, είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια επίθεση στην Αμερικάνικη στρατιωτική βάση. Και υπάρχουν τραυματίες, υπάρχει πλήρη συσκότηση. Δεν μας λένε πόσοι είναι οι τραυματίες, αν υπάρχουν νεκροί και ποιοι είναι οι δράστες. Γιατί το λέω αυτό. Θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες, πριν από 48 ώρες, λίγο παραπάνω, έγινε
σκάφος από την Αμερικανική βάση στη Συρία, που θεωρήθηκε απειλή και βγήκε και ανακοίνωση για πρώτη φορά στα χρονικά κατά της Τουρκίας ότι οι ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Θέλω όμως να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι άκρος επικίνδυνο το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη, αλλά μην ενδιαφέρει το σπίτι μου που είναι η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη και το σπίτι του γείτονα, θα εκδηλωθούν δυστυχώς, δεν τις προαναγγέλλω, αλλά τις αντιλαμβάνουμε ως αναγνώστης μιας επικαιρότητας που την παρακολουθώ πολύ στενά και από κλειστές πηγές ενημέρωσης, τρομοκρατικά χτυπήματα. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγη ώρα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεημονά συνελήφθη Σύριος από ομάδα της ΟΠΚΙ αστυνομικών, που ξέρει καλά ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, και εσύ, Ανδρέα Καψαμπέλη, γιατί μέσα στην τσάντα του, ενώ εισήλθε στην εκκλησία, είχε ένα μαχαίρι 45 εκατοστών. Μας το έχουμε αυτό να δούμε λοιπόν, μιας και το αναφέρει ο... Ξέρω τι θα γινόταν εάν δεν είχε συλλάβει η ελληνική αστυνομία με τις ελληνικές δυνάμεις. Για δώστε παρακαλώ, δώστε το να το δούμε και να μας πει το περαιτέρω ρεπορτάζ ο Άρης Πίνος. Για... Μου κάνει εντύπωση όμως ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα και είναι ο ίδιος που αν θυμάστε και το θυμάστε το Πάσχα είχε μπει στην ίδια εκκλησία γιατί μένει πέριξ αυτής 50 μέτρα στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας και είχε πάρει ψαλμωδίες από το Κοράνι και συνελήφθη, γιατί μέσα στην εκκλησία, το θυμάστε όλοι, άρχισε και έψευνε. Ναι. Συνελήφθη, αλλά σήμερα ξαναβρέθηκε σε αυτή την εκκλησία. Και ενώ το επόμενο πρωί, σας το λέω, επί απολύτου έγκυρης πληροφορίας, είχε διαταχθεί από την Ελλάς η απέλασή του με διοικητικά μέτρα, σήμερα τον είδε η Ελλάς πάλι μέσα από την εκκλησία. Πείτε μου κι εσείς πώς έγινε. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ ξέρω τι θα γινόταν όμως αν αυτό το μαχαίρι ήταν σφιγμένο στη γροθιά του, οι αστυνομικοί, μιλάω για την ΟΠΚΕ, όχι την τροχέα, την ΟΠΚΕ. Τους ανθρώπους που είναι πάνωπλοι και είναι ως προς την επέμβαση ειδικών μονάδων. Τι θα γινόταν εάν δεν του βρίσκανε μέσα στην τσάντα αυτό το μαχαίρι. Εν λειτουργία η εκκλησία. Το σημειώνω, εν λειτουργία η εκκλησία. Αυτά τα χτυπήματα δυστυχώς είτε ως απόπειρα, αλλά είτε ως πραγματικότητα έγιναν πριν λίγα 24 ώρα με ένα Καλάσνικοφ, το δείξατε χτες, θα γίνουν σε όλη την Ευρώπη. Έχει διχαστεί η γη, όχι η Ευρώπη, η γη. Γιατί κάποιοι καλλιεργούν το μίσος από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Πρέπει να τελειώνει αυτό. Αυτός που έδωσε το ένασμα στο χέρι της Χαμάς το Σάββατο πριν μία εβδομάδα να κάνει κομμάτια πολίτες του Ισραήλ ήξερε τη συνέχεια. Αυτό που συμφέρει, αγαπητοί συνάδελφε, όλο αυτό είναι η Τουρκία. Κανέναν άλλον. Μόνο την Τουρκία. Και με ό,τι συνεπάγεται, Τουρκία. Ελά, Ανδρέα, θα επανέλθουμε στο θέμα. Ναι, θα επανέλθουμε, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε και την αποκάλυψη που έκανε ο Κυριάκος Μπελόπουλος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, που έδειξε έγγραφο πώς γίνεται η απόδοση ασύλου. Κατά δήλωσή του, άλλος Παλαιστίνιος. Κατά δήλωσή του. Τι αναρωτιόμαστε. Εδώ μαθαίνουμε πως είναι Σύρος, ενώ η πρώτη ανακοίνωση έκανε λόγο για Παλαιστίνιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι θέλει. Δηλαδή έρχεται ο καθένας και επειδή οι Παλαιστίνοι παίρνουν πολύ πιο εύκολα άσυλο, έρχεται ο Αφγανός, ο Πακιστανός, ο Ισλαμιστής, πληρώνει Παλαιστίνιος και παίρνει άσυλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί έχουμε και για το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ και αυτά. Είπαμε, συγγνώμη Ανδρέα που σε διακόπτω, πρέπει να το λέμε κάθε βράδυ. Το λέμε. Τι γίνεται με αυτούς που έδωσαν άσυλο στους Τούρκους κατά συρροήν δολοφόνους της Λούτσας. Δύο Τούρκοι, ο ένας εμπλέκεται με τη ΜΙΤ και πήραν άσυλο από το ελληνικό κράτος. Τι απέγιναν αυτοί που έδωσαν άσυλο σε δύο επικίνδυνους Τούρκους φωνιάδες. Και πώς είναι δυνατόν να συλλαμβάνονται Κούρδοι αγωνιστές μέσα στα εξάρχεια για διεθνές ένταλμα σύλληψη που ξέρουμε ότι είναι μαϊμού ένταλμα από την Τουρκία και αυτοί οι Τούρκοι δολοφόνοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέσα στην πατρίδα μας αυτές τις στιγμές που η Τουρκία έχει αποδειχτεί ότι είναι πίσω από τη Χαμάς και την τρομοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και στο δεύτερο μέρος. Να κλείσουμε όμως την ενότητα. Λέγαμε προηγουμένως για την ακρίβεια, γιατί δυστυχώς το λέγαμε και χθες, ότι στον απόϊχο όλης αυτής της κατάστασης που διαμορφώνεται θα έχουμε νέα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, θα έχουμε νέες αυξήσεις. Το πετρέλαιο ήδη οδεύει προς τα $300 το βαρέλι. Ζήσαμε πρώτα με τον κορονοϊό, μετά με την Ουκρανία.